στιγμή σε πάνω από 65 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, όπου δεκάδες σωματεία, σύλλογοι, ομοσπονδίες και 15 εργατικά κέντρα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου δίνουν μία πρώτη απάντηση για τη συνέχεια στη γενικευμένη αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της εργοδοσίας των μηχανισμών και των κέντρων τους. Συνάδελφοι, όπως ξέρετε, οι εξελίξεις και σε αυτές τις νέες συνθήκες στις οποίες πραγματικά δίνουμε και τη σημερινή απεργιακή μας μάχη, με τον ίδιο όμως πραγματικά ταξικό αντίπαλο, έχουν ήδη αποφασίσει απελευθέρωση των απολύσεων και αύξηση του ορίου από το 5 στο 10%, νέα μείωση του άθλου κατώτερου μισθού των 5,86, κατάργηση όσων επιδομάτων προνοιακών και άλλων έχουν απομείνει, πλήρη επικράτηση των ατομικών και επιχειρησιακών σχέσεων και συμβάσεων με ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μέσου μισθού. Παραπέρα, επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, δηλαδή τη δουλειά λάστιχο με 100 και 200 ευρώ. Νέα μείωση των σημερινών συντάξεων, μεγάλη μείωση του αφορολογητού ορίου για μισθωτούς συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ο κατάλογος είναι μακρύς, ατελείωτος. Ο νέος γύρος συντονισμένος επίθεσης είναι αποφασισμένο, όπως ξέρετε, εδώ και καιρό. Από την κυβέρνηση, το κουαρτέτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δούνου του, αλλά βεβαίως και τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις, τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, τις συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Τι θέλουν? Θέλουν με κάθε τρόπο ακόμα πιο φθηνά εργατικά χέρια, ο κοινός παρονομαστής όλων των μέτρων. Θέλουν να καταργήσουν ό,τι έχει απομείνει σε εργατικό δικαίωμα και απαιτούν από τη μία να μην υπάρχουν αντιδράσεις για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η συντριβή των δικαιωμάτων, οι διαπραγματεύσεις με στόχο την αύξηση των κενδών τους. Απ' την άλλη, περισσότερο ανοχή, αδράνεια, ώστε να αξιοποιηθεί και από το ΣΕΠ και από τους ξενοδόχους της κυβέρνησης και τα κόμματα που στήριξαν, ψήφισαν τα μνημόνια διαρκείας, να εμφανίσουν το λαό υποστηριχτή του, συμμέτοχο της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης διαρκείας.